την άβρα αυτής της εποχής μπροστά στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης και έγινε συχνά στον εξώστηκε όπως αφηγήθηκε κάποια στιγμή ο ίδιος. Πετούσε κάποια κουταλάκια και άκουγε τους πρώτους ήχους που θα τους μετασχημάτιζε αργότερα στις μοναδικές του μελωδίες. Θα μας μεταφέρει η μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, η Ντάλια Ζεϊμπέ. Ένα θηλυνό, σαν όνειρο, σαν άνοιξη, ψάχνουμε να σε βρούμε. Θα μας προσμένει στον εξώστητο σπιτιού σου. Μεγαλοπρεπής, υψηφετής, αναζητώντας τη μαγεία των ήχων, στις πιο απρόσμενες συναντήσεις. Όταν γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο, σε μοιρώσανε οι μουσες της μουσικής και της ποίησης. Τότε που οι νέοι μετρούσαν τον έρωτα με κλεμμένα φιλιά, που άφηναν άρωμα λεμονανθού να μεθά τις αισθήσεις. Το μεταξένιο πέτρο της μουσικής που πέταγε στις νύχτες, δεν σένει τα όνειρά μας. Ο διπόρ της τέχνης σου αναπνέουμε την άβρα της δικής σου δημιουργίας. Όνειρο μοιάζει ο κόσμος όλος μέσα από τη μουσική σου. Κι είναι η ζωή μας νότιες και γεμάτη με όμορφες αρμονίες, ρυθμό, μελωδίες σου που μας ταξιδεύουν σε περιοχές χωρίς σύνορα. Εσύ μας έδειξες τον τρόπο, το γέλιο της άνοιξης να είναι κομμάτι της ψυχής μας. Γιατί ταξιδευτεί του ονείρου σε κάτι άσπρη, λυτρωμένη άνοιξη, ανθίζουν πάντα οι μυδαλιές. Για να σε συναντήσουμε, βάλαμε τα πιο λαμπερά χρώματα της καρδιάς μας. Στολίσαμε τα όνειρά μας, τις αυλές των σχολείων, τα σοκάκια της μυδαλιάς, το άρωμα πορτοκαλιών τα πρίζουν. Το μονοπάτι της ελπίδας που βοηθοποίησε ως την πόρτα σου, βηματισμός μας είναι ο δικός σου ποιητικός λόγος. Και θα με βρεις είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στην πλώρα ενός παιδιού που σε κρατάς. Για πέρα από το σκοτεινό το δάσκα. Γιατί ψηλά στον ουρανό που θα χτυπούνε τα άστρα, μαζεύονται όλοι οι πλήθεια.
Thank you.